Αδέρφια οι Τούρκοι. Το είπε και ο Μπουτάρη στη συνέντευξη. Αδέρφια. Μη μου λες για τον Μπουτάρη. Αφού ο Μπουτάρη είναι εθνικό κεφάλαιο. Εθνικό κεφάλαιο. Βεβαίως. Καλά. Μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα. Καταρχήν δήλωσε και είπε, μου είπαν, δεν το άκουσα εγώ, ναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Ότι έκανε μια βαρύγδοπη δήλωση ότι δεν είμαι αδερφή, αλλά είμαι αδερφός με τους Τούρκους. Ναι. Το είπε. Ωραία. Βέβαια. Και δεν έχει καμία σχέση, λέει, με τους Ευρωπαίους. Ενώ με τους Τούρκους είναι αδέρφια. Το είπε ο άνθρωπος. Μεγάλη κουβέντα. Βέβαια. Και για την προσπάθεια που όταν ζούσετε παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, για την προσπάθεια που έκανε με, όταν ήταν δήμαρχος για να έρθουν ως το δυνατό περισσότερο. Αλλά δεν ήταν καλός ο παραγωγός της συναντεύσεως, δεν θυμάμαι. Ήθελε μια μουσική υπόκριση. Τι δηλαδή, μουσική υπόκριση. Ένα ωραίο τραγούδι. Μπορούσε να βρει, να διαλέξει ποιο ήθελε. Ποιο τραγούδι να βρει. Μεθυσμένη πολιτεία. Όχι. Το προσδιορίσε επίσης. Είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με το αλκοόλ. Δείτε, όχι, παιδί, δεν είπα, δείτε πώς γιατί, είναι. Γιατί έχει πάει το μυαλό σου. Γιατί πάει. Αυτά τώρα είναι πέτρες. Έχουμε κοινά. Ναι. Έχουμε κοινά. Και τη θρησκεία και την. Κοινά. Μας ενώνει ο Μουσακάς. Το Μπαϊλντί. Καλά το είπε. Μπορείς να ζεις χωρίς Μπαϊλντί. Ναι, αλλά είναι συνέτερος με τον Ευρωπαίο. Αδερφός είναι με τον Τούρκο, σου λέει, γιατί με τον Ευρωπαίο έτσι. Έχουμε διαφορετικές θρησκείες. Είναι διαφορετική η θρησκεία, διαφορετικά λέτε, δεν μπορεί να βρει εκείνο σημείο. Ναι, ακριβώς. Είδατε όμως. Ολοκληρωμένη η πρότασή του, η σκέψη του, τοποθετημένη, η θέση του, τα πάντα. Χαίρομαι που έχει αντιληφθεί μια πραγματικότητα. Ευχαριστούμε που έχει ζητήσει μια-δυο φορές συγγνώμη.